15 Δηλαδή, πόσες αργίες το χρόνο μένουν κλειστές οι υπεραγορές? Αν δεν κάνω λάθος, 10 ή 14. Έχουμε 10, δεν έχω τον νόμο μπροστά μου. 10 ή 14, λοιπόν. 10 δίσιμες αργίες και δεν ξέρεις μαζί. Κύριε Χατζαρά μου, σας ξαναρωτώ. Είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε? Είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε να μένετε ακλειστοί κάποιες Κυριακές? Βεβαίως, αλλά μέσα στο πλαίσιο του σωστού και υγιού ανταγωνισμού και όχι των διακρίσεων και όχι του προστατευτισμού. Γιατί αν καταλάβαμε καλά, και είναι και θέμα φιλοσοφίας, ο κύριος Υπουργός Στέφανος Κουσάρης έχει πει πάντα ότι θα πρέπει να δώσει ιδιαιτερότητες στην αγορά. Μα ποιες ιδιαιτερότητες? Η ιδιαιτερότητα αποτελεί η προστασία μάλλον των επιχειρήσεων ή ο προστατευτισμός κάποιων επιχειρήσεων εις βάρος των άλλων, και σε τελική ανάλυση εις βάρος των καταναλωτών είναι λύση? Δεν υπήρχαν καταστήματα τα οποία εργάζονταν την Κυριακή εις βάρος κάποιων άλλων? Υπήρχαν και υπάρχουν, και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε, αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε. Οι φούρνοι, τα περίπτερα, σαν ειδικά καταστήματα, δεν λειτουργούσαν εις βάρος των υπεραγορών στα τόσα χρόνια? Και έχει γίνει αναφορά για τα μεγάλα, τα μεγαθύρια των καταστημάτων, των υπεραγωγών και τα καθεξή. Αυτό το μέρος, δηλαδή θα μιλούμε για 10 ή όπως είναι η επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς, 10-15 μεγάλες εταιρείες, θα πρέπει δηλαδή να τις κλείσουμε? Θα πρέπει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι... Εντάξει, μην πηγαίνετε και εσείς στο άλλο ακρό, δηλαδή δεν θα κλείσουν αν κλείσουν κάποιες Κυριακές. Βεβαίως, αγαπητέ Μιχάλη, και αυτές κάποτε υπήρξαν μικρές. Και αυτές κάποτε υπήρξαν οικογενειακές επιχειρήσεις. Αλλά με την προσπάθεια, με το ρίσκο, έχουν γίνει μεγάλες. Δηλαδή θα πρέπει να τους αφαιρέσουμε το οξυγόνο, ή από ό,τι από την άλλη πλευρά, είναι μόνο οι μεγάλες. Εδώ έχουμε καταστήματα μικρά, τα οποία σε μέγεθος είναι πολύ μικρότερα από κάποια περίπτωση. Είναι πολύ μικρότερα από κάποια. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να μένουν εκεί 360 μέτρα στο χρόνο. Αυτό που λέμε, αλλά να βρεθεί ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα λειτουργεί η μία επιχείρηση βάσει τη άλλη. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, λοιπόν. Για να υπάρξει ένα υγιής και σωστός ανταγωνισμός, για να μην υπάρξει ο προστατευτισμός. Αν θέλουμε να συντηρούμε κάποιες επιχειρήσεις εις βάρος ολόκληρης της κοινωνίας, εις βάρος ολόκληρης της αγοράς, τότε είναι εδώ που θα πρέπει να προβληματιστούμε. Ναι. Λοιπόν, σκοτώνουμε ήδη. Εγώ αυτό που κρατώ, κύριε Χατζηρά μου, κρατώ αυτό που είπατε. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε το ενδεχόμενο να κλείνετε κάποιες Κυριακές. Τα πάντα μέσα όμως από ένα πνεύμα σωστού διαλόγου και κύρια μέσα με την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και χωρίς προστατευτισμό, χωρίς μονοπωλιακές κατευθύνσεις και ούτω καθεξής. Ελπίζω αυτές οι ουρές που βάζετε να μην ακυρώνουν αυτό που είπατε πριν από λίγο, να μένουν ανοιχτές κάποιες Κυριακές. Να κλείνω κάποιες Κυριακές. Όταν υπάρχει καλή θέληση και διάλογος, πιστεύουμε ότι όλα επιλύονται. Ο κύριος Κουσάρης, έχετε να παρατηρήσετε κάτι, κύριε Κουσάρης, αυτά που είπε, διότι νομίζω πρέπει να σας ικανοποιεί ο τρόπος που προσδιορίσε το θέμα και τη διάθεση του Συνδέσμου Υπεραγορών, ο κύριος Χατζηαδάμου. Υπάρχει μια θετική προσέγγιση με την οποία συμφωνούμε, ότι αν καλεστούμε, που δεν καλεστήκαμε και εμείς σε οποιοδήποτε διάλογο, εγώ πιστεύω ότι μπρος θα προχωρήσει απευθείας και να καταθέσει την όψη της οποιοσδήποτε σκέψης στη Βουλή, που εκεί θα γίνει, πιστεύω, ο σχετικός διάλογος. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, είναι μια κατάσταση απαραδεκτή, μια κατάσταση η οποία οδήγησε σε κλείσιμο επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων, και εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αγαπητοί Μιχάλη. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, έχουμε δώσει και την τεράστια το απόγευμα, έχουμε δώσει την μεσημερινή αργία, έχουν επεκταθεί τα ωράρια το βράδυ και μέχρι τις 11 το βράδυ. Άρα παραμένει ένα φλέγον ζήτημα και κέριο ζήτημα, το θέμα της Κυριακής, το θέμα των αργιών, τα οποία καλούμαστε να βρούμε τη χρυσή τομή. Είμαστε έτοιμοι και να συζητήσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Να είστε καλά. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.